Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κρατομέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των υπτυρμών σου εξάλειψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις ενωκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίδυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απολύψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησαι μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Εσύ ο Θεός ημών δόξης, υπεραγία του οτό και σώσον ημάς. Από το βιβλίο Αδελφή Καραμαζόφ του Ντοστογεύστη, για τον Στάρετς Ζωσίμα, βιογραφικά. Αγαπητοί μου πατέρες και διδάσκαλοι, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια περιοχή. Ο πατέρας μου ήταν ευγενής, μα όχι από τους εξέχοντες και χωρίς μεγάλους τίτλους. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις 2 χρονών. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Άφησε τη μητέρα μου, στη μητέρα μου ένα ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό. Αρκετό όμως για να ζήσει τα παιδιά της χωρίς στενοχώριες. Δυο μας είχε όλους και όλους η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε Ζινόβιο και τον μεγαλύτερο αδελφό μου τον Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα, μα ήταν καλός, δεν κορόιδευε κανένα και παράξενα σιωπηλός, ιδιαίτερα όταν ήταν σπίτι με μένα και με τη μητέρα ή τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα άλλα παιδιά, αν και δεν μάλωνε μαζί τους. Μισό χρόνο πριν από το θάνατό του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενός ανθρώπου που ζούσε ξεμοναχιασμένος και ήταν κάτι σαν πολιτικός εξόριστος. Τον είχαν εκτοπίσει από τη Μόσχα για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Τούτος ο εξόριστος ήταν επιφανής επιστήμονας, γνωστός καθηγητής της φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί, αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται σπίτι του. Ο νέος καθόταν μαζί του ολόκληρες βραδιές και αυτό γινόταν όλο το χειμώνα, έως την ώρα που τον διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική περιουσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε μεγάλη σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει. Έβριζε και κορόιδευε. Όλα αυτά είναι βλακίες, έλεγε, και ούτε υπάρχει κανένας Θεός. Τόσο που έκανε τη μητέρα του και τους υπηρέτες να φρίξουν, μια και μακεμένα τον μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις 9 χρονών, τρόμαξα πολύ όταν άκουσα αυτά τα άθεα λόγια. Οι υπηρέτες μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι, 4 όλοι και όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα μου έναν από αυτούς, την μαγείρισα, την Αφήμια,
μια κουτσή γιαγιά για 60 ρούβλια σε χαρτονόμισμα και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά την έκτη εβδομάδα της νηστείας ο αδελφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα δε φιλάσθενος και κάτι είχε στο στήθος του, ήταν και αδύνατος, προφηματικός. Ήταν υψηλός μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως να είχε και κρυολογήσει, όμως όταν ήρθε ο γιατρός είπε στη μητέρα μου πως είχε καλπάζουσα ασθένεια και πως δεν θα έβγαλε την άνοιξη. Η μητέρα μου άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό με προφυλάξεις, ιδίως για να μην το φοβήσει, τον παρακαλούσε να νηστέψει για να κοινωνήσει. Γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν τ' άκουσε εκείνος θύμωσε και έβριζε το ναό του Κυρίου. Ωστόσο έπεσε σε συλλογή, κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πως γι' αυτό τον στέλνει η μητέρα του, όσο ακόμα έχει δυνάμεις, να πάει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το γνώριζε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν άρρωστος και μια φορά πριν από ένα χρόνο είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου, με όλη του την ψυχραιμία, καθώς τρώγαμε, «Λίγα είναι τα ψωμιά μου, ίσως να μην βγάλω αυτόν τον χρόνο», και σαν να το είχε προφητεύσει. Πέρασαν 2-3 μέρες και ήρθε η μεγάλη εβδομάδα και να που ο αδελφός μου άρχισε να νηστεύει από την Τρίτη το πρωί. Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, και για να σας το κάνω, για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε, είπε στη μητέρα του. Η μητέρα του άρχισε να κλαίει από χαρά και από λύπη. Που πάει να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος του, μια και άλλαξε έτσι, σκέφτηκε. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησία γιατί έπεσε στο κρεβάτι. Τον εξομολόγησαν και μεταλάμβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινές, ασυνέφιαστες, μυρωμένες. Το Πάσχα έπεφτε αργά εκείνο το χρόνο. Όλη τη νύχτα θυμάμαι έβηχε. Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος. Μα το πρωί πάντα ντυνόταν και προσπαθούσε να καθίσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι τον θυμάμαι, να κάθεται ήσυχος, σεμνός και να χαμογελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν αυτή η αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιο η γιαγιά παραμάνα. «Άσε με καλέ να ανάψω και δω το καντήλι μπροστά στα εικονίσματα». Πρώτα δεν άφηνε να τα ανάψω. Το έσβηνε ο ίδιος το καντήλι. «Άναψέ το, αγαπητή μου, άναψέ το», έλεγε. «Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόραβα. Εσύ, καθώς ανάβεις το καντήλι στο Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θεωρώντας σε και βλέποντάς σε προσεύχομαι». Προσεύχομαστε λοιπόν και οι δύο στον Θεό. Αυτά τα λόγια μας φαίνονται παράξενα. Η μητέρα κλειδωνόταν στο δωματιό της και όλο έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να το δει, σκούπιζε τα μάτια της και έκανε τη χαρούμενη. «Μην κλαις, μητερούλα, μην κλαις, καλή μου», έλεγε καμιά φορά. «Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Έχω πολλές χαρές να δοκιμάσω μαζί σας και η ζωή είναι χαρούμενη». «Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχεις έτσι που λίγο ακόμα και θα σκιστεί το στήθος σου». «Μαμά», της απαντούσε, «μη κλαις, η ζωή είναι παράδεισος. Όλοι μας στον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλαβαίναμε, αύριο κιόλας θα γινόταν ολόκληρος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια, τόσο παράξενα τα έλεγε και άλλα με τόση σιγουριά. Συγκινιόταν και κλαίγανε και άλλοι. Ερχόντουσαν να το επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «τι έκανα και με αγαπάτε? Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και εμένα? Γιατί δεν το καταλάβαινα πρωτύτερα? Γιατί δεν το εκτιμούσα Στους υπηρέτες έλεγε κάθε ώρα: «Καλή μου, γιατί με υπηρετείτε? Μήπως το αξίζω τάχα να με υπηρετούν? Αν με λυπόταν ο Θεός και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σας υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένας τον άλλον». Η μητέρα του τα άκουγε αυτά και έλεγε: «Αγαπημένο μου, η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλάς έτσι». «Μαμά, χαρά μου», της έλεγε, «δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες, όμως σας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου, να γίνω για αυτούς αυτό που είναι εκείνη για μένα τώρα. Και πρέπει να σου πω, μητερούλα μου, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στους άλλους. Πιο πολύ από όλους εγώ είμαι ένοχος». Η μητέρα του χαμογελούσε με αυτά τα λόγια, έκλαιγε
και «γιατί είσαι πιο πολύ από όλους ένοχος μπροστά στον κόσμο», του είπε, «υπάρχουν και φωνιάδες και ληστές, μα εσύ αμαρτίες, τι αμαρτίες πρόφτασες να κάνεις και κατηγορείς τον εαυτό σου?» «Μητερούλα μου, στα γονίτσα του αίματος», της είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να της λέει κάτι χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια, «ακριβή μου στα γονίτσα, χαρούλα μου, μάθε πως ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους και για όλα. Δεν γνωρίζω πώς θα να το εξηγήσω αυτό, μα έτσι το νιώθω. Το νιώθω τώρα πολύ ως την Οδύνη. Και πως μπορούσαμε λοιπόν να ζούμε και να τσακωνόμαστε και να μην ξέρουμε τίποτα?» Έτσι λοιπόν σηκωνόταν κάθε μέρα από τον ύπνο, όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλλοντας όλος από αγάπη. Ερχόταν ένας γιατρός, ο Άιντσενσμεν, Γερμανός. «Τι λέτε λοιπόν, γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα?» αστειευόταν. «Όχι μονάχα μία», του έλεγε ο γιατρός, «μήνες και χρόνια». «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια», συμφωνούσε αυτός. «Για ποιο λόγο να μετράμε τις μέρες? Και μία μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία. Για τι να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον και να μνησικακούμε? Ας πάμε στον κήπο και ας παίξουμε αγαπώντας, επενώντας και φιλώντας ο ένας τον άλλον και ευλογώντας τη ζωή». «Δεν θα ζήσει πολύ», ψιθύρισε ο γιατρός στη μητέρα του όταν εκείνη το συνόδευσε ως την εξώπορτα. «Αρχίζει να χάνει τα λογικά του». Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο που τον σχίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Τα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια, ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους, φτεροκοπούσαν και κελαϊδούσαν κοντά στο παράθυρό του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταζε και τα χαιρότανε, άρχισε να ζητάει συγχώρεση. «Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με κι εσείς, γιατί απέναντί σας είμαι αμαρτωλός». Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε να το καταλάβει από όσους τον άκουγαν. Εκείνος έκλαιγε από τη χαρά του. «Ναι», έλεγε, «όλη η δόξα του Θεού είναι γύρω μου. Τα πουλιά, τα δέντρα, τα λιβάδια, οι ουρανοί. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή, μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και τη δόξα του Θεού». «Σαν πολλά κρίματα να παίρνεις πάνω σου», του έλεγε καμιά φορά η μητέρα του και έκλαιγε. «Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλαίω από τη λύπη μου. Κλαίω γιατί είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν γνωρίζω πώς να τα αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σε όλους κακό. Όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τάχα τώρα δεν είμαι στον παράδεισο?» Ήταν κι άλλα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Θυμάμαι πως καμιά φορά στο δωματιό του μονάχος του, όταν δεν τον ήταν κανένας και βράδιαζε, ο ήλιος έπεφτε σε όλο το δωμάτιο και φωτιζόταν, μου έγνυψε να πάω κοντά του, τον πλησίασα. Αυτός έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμους μου και με κοίταξε με αγάπη. Δεν είπε τίποτα, μονάχα με κοίταξε. «Λοιπόν», μου λέει, «πήγαινε τώρα να παίξεις. Ζήσε για μένα». Βγήκα και πήγα να παίξω. Πολλές φορές στη ζωή μου θυμήθηκα αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, πως με είχε προστάξει να ζήσω για αυτόν. Έλεγε κι άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαυμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη εβδομάδα μετά το Πάσχα, διότι διατηρώντας ως το τέλος της αισθήσεις του, και αν είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτιζόταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του, μας χαμογελούσε. Αυτά και στην πολιτεία μίλησαν, ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν για το θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν, μα τότε όχι πάρα πολύ, αν και έκλαψα πολύ όταν τον κυδεύαμε. Ήμουν μικρός παιδί ακόμα, όμως όλο αυτό το συνέστημα φόλιασε στην καρδιά μου. Μα θα ερχόταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα αποκρινόταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε. Έμεινα τότε μόνος με τη μητέρα μου. Σε λίγο καιρό τη συμβούλεψαν και της είπαν πως μια και έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία, γιατί να μην στείλετε το γιο σας στην Πετρούπολη όπως και οι άλλοι, μένοντας εδώ ίσως να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Της έδωσαν ακόμα την ιδέα να σπουδάσω στα στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην ανακτορική
κακή φρουρά. Η μητέρα μου πολύ καιρό δεν μπορούσε να αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί εμένα. Τέλος ωστόσο το αποφάσισε, αν και έκλαψε πολύ. Νομίζοντας πως αφήνοντάς με να φύγω φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλαν στη σχολή. Από τότε δεν την ξαναείδα, γιατί πέθανε σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θλίψεως και αγωνίας και για τους δυο μας. Από το πατρικό μου αποκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, από το πατρικό του σπίτι, και αυτό γίνεται πάντα αρκεί να βασιλεύει στην οικογένεια ομόνια και αγάπη. Μα και από τη χειρότερη οικογένεια μπορείς να διατηρήσεις πολύτιμες αναμνήσεις, φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω για την ιερά ιστορία μου, που για αυτήν δοκίμαζα μεγάλη περιπέτεια τότε στο πατρικό μου σπίτι όταν ήμουν παιδί. Είχα ένα βιβλίο της ιεράς ιστορίας με ζωγραφιές που ο τίτλος του ήταν 104 ιερές και ιστορία παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο έμαθα να διαβάζω και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου εδώ στο ράφι μου. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωθα για πρώτη φορά θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν, που τότε ήταν ο αδελφός μου, στο ναό του Κυρίου μια μεγάλη Δευτέρα. Η ημέρα ήταν ξάστερη και εγώ, καθώς θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανεβαίνει αργά προς τα πάνω και από το θόλο, από το στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίνες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίνες θαρούσες, πως έλειωνε μέσα τους. Κοίταζα με συγκίνηση. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Τόσο μεγάλο τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με κόπο και το έβαλε στο αναλόγιο. Το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει, και ξαφνικά εγώ τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μας, κατάλαβα όλα αυτά που διαβάζουν στην Εκκλησία. Ζούσε στη χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βίος και καμήλες και πρόβατα και τόσους όνους και παιδιά, χαίρονταν και αυτός και αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά το Θεό μην τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μανά που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους αγγέλους και λέει πως διέτρεξε όλη τη γη, πρόσεχες στη διάνοιά σου τον δούλο μου Ιώβ, ρωτάει ο Θεός, και καυχήθηκε ο Θεός στο διάβολο δείχνοντάς του τον Άγιον τούτο του δούλου τον Ιώβ. Ο διάβολος εκάνθασε με τα λόγια τούτα: «Απόστειλον τη χείρα σου και άψε πάντων, ή μη εις πρόσωπο ευλογήσεσαι». Το τότε λοιπόν ο Θεός παρέδωσε τον δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο, τον Ιώβ, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα περιουσία του και σκόρπισε όλα, και όλα μαζί ξαφνικά σαν από οργή Θεού, και ο Ιώβ ξέστησε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας: «Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφήρεσε, ως το Κύριο έδωξε, ούτω και γένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας». Πατέρες και διδάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται μπροστά μου. Αναπνέω τώρα όπως ανάπνεα και τότε, μα το παιδικό 8χρονο στήθος μου το νιώθω όπως και τότε. Νιώθω έκπληξη και χαρά και ταραχή. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε στη φαντασία μου οι καμήλες, ο Σατανάς που μιλούσε έτσι με το Θεό, και ο Θεός σου παρέδωσε έτσι τον δούλο του Ιώβου στην απώλεια, και ο Ιώβ γονατιστός να δοξάζει το Θεό ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου στους αιώνους, παρόλο που έλαβε τέτοιες τιμωρίες. Και ύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια: «Εισάκουσόν μου Κύριε», και πάλι το θυμίαμα από το θυμιατήρι του ιερέα και οι προσευχές και οι γονικλησίες. Από τότε δεν μπορώ να διαβάσω αυτή την υπεράγια ιστορία χωρίς να δακρύσω. Τι μεγαλείο κρύβει μέσα της, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Άκουσα αργότερα
άλλους χλεβαστάς να λένε αυτά τα λόγια. Πώς μπορούσε τάχα ο Θεός να παραδώσει στον διάβολο τον αγαπημένο του Ιώβ και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά και να αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγές, τόσο που τις έξινε με ένα κεραμίδι για να βγάλει το πίον? Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Μονάχα για να καυχηθεί στον Σατανά? Κοίτα τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένας Άγιος. Μα αυτό ίσα ίσα είναι το μεγαλείο, που δεν υπάρχει, πως εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Μια υγιεινή μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια της γης πραγματώνεται μια πράξη αιωνίας αληθείας. Εδώ ο Θεός, όπως και τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, σαν τελείωνε το έργο της κάθε μέρας, επενούσε τον εαυτό του λέγοντας: «Καλό είναι αυτό που έφτιαξα». Κοιτάζει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιουργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετεί μονάχα αυτόν, μα όλη τη δημιουργία του, από γενεά εις γενεάν και εις τους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς, του είχε προοριστεί: «Θεέ μου, τι βιβλίο, τι διδαχές, αυτή είναι η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με την Αγία Γραφή στον άνθρωπο. Λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των ανθρωπίνων χαρακτήρων. Όλα έχουν κατανομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον άπαντα, και πόσα μυστήρια έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί». Πριν ακολουθήσει το μοναχικό βίον σχετικά με τη μονομαχία. Στην Πετρούπολη έμεινα περίπου 8 χρόνια στη στρατιωτική σχολή και η καινούργια ανατροφή έπνιξε μέσα μου πολλές παιδικές εντυπώσεις, αν και δεν ξέχασα τίποτα. Σε αντάλλαγμα απόκτησα τόσες καινούργιες συνήθειες και ιδέες, έτσι που έγινα ένα πλάσμα σχεδόν άγριο, άσπλαχνο και ανόητο. Απόκτησα το λούστρο της κοσμικότητας και της καλής συμπεριφοράς μαζί με τα γαλλικά μου, μα τους στρατιώτες που μας υπηρετούσαν στη σχολή τους θεωρούσα, όπως και όλοι οι άλλοι, πραγματικά κτίνη. Ίσως μάλιστα και περισσότερο από τους άλλους, γιατί εγώ επηρεαζόμουν από το περιβάλλον πιο πολύ από όλους τους φίλους μου. Όταν γίναμε αξιωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να χύσουμε αίμα για μια προσβολή που θα κάναμε στο σύνταγμά μας, όμως για την παραμικρή τιμή κανένα σχεδόν από εμάς δεν είχε καν ιδέα τι πράγμα είναι. Μα κι αν μάθαινε τι είναι αυτή η τιμή, τότε αυτός πρώτος θα την κορόιδευε αμέσως. Σχεδόν υπερηφανευόμασταν για τα μεθύσια, τις ακολασίες μας, τις αμαρτίες μας, τους παλικαρισμούς μας. Δεν μπορώ να πω πως ήμασταν όλοι καλοί. Όλοι τούτοι οι νέοι ήταν καλοί, μονάχα που φέρονταν άσχημα, και περισσότερο από όλους εγώ. Και το κυριότερο είναι που βρέθηκα με δικά μου λεφτά.
Βάλθηκα λοιπόν να ζω όπως μου έκανε κέφι με όλη την ασυγκρατησιά της νεότητος. Μα το παράξενο είναι αυτό. Διάβαζα τότε και βιβλία και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μονάχα την Αγία Γραφή δεν την άνοιγα ποτέ εκείνο τον καιρό, αν και ποτέ δεν την αποχωριζόμουν και την κουβαλούσα μαζί μου. Πραγματικά το φύλαγα αυτό το βιβλίο, χωρίς να γνωρίζω και ο ίδιος ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Υπηρετούσα πια κάπου 4 χρόνια όταν βρέθηκα στην πολιτεία όπου στάθμευε τότε το σύνταγμά μας. Η κοινωνία της πολιτείας ήταν πολυάριθμη, φιλόξενη και πλούσια. Παντού με δέχονταν καλά, γιατί από φυσικού μου ήμουν εύθυμος και περνούσα για πλούσιος, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Τότε ήταν που έγινε ένα περιστατικό που στάθηκε η αρχή για όλα τα άλλα. Γνωρίστηκα με μια νέα όμορφη κοπέλα, έξυπνη και ευγενική, κόρη πλουσίων γονέων. Ήταν άνθρωποι με περιουσία και είχαν επιρροή και δύναμη και εμένα με εδέχτηκαν πρόθυμα και με χαρά στο σπίτι τους. Όπου μου φάνηκε πως η κοπέλα με αγαπάει. Η καρδιά μου φλογίστηκε με αυτή τη σκέψη. Αργότερα κατάλαβα πως ίσως να μην την αγαπούσα και τόσο, μονάχα την εκτιμούσα για την εξυπνάδα και για τον ανώτερο χαρακτήρα της. Όμως ο εγωισμός με εμπόδισε τότε να την ζητήσω για γυναίκα. Μου φάνηκε βαρύ και δύσκολο να χάσω τις απολαύσεις της εκείνης της εργένικης και ελεύθερης ζωής, αφού μάλιστα είχα και χρήματα. Ωστόσο έκανα μερικούς υπαινιγμούς. Πάντως ανέβαλα για λίγο το αποφασιστικό διάβημα. Τότε με στείλανε σε μια άλλη πολιτεία μετάθεση για 2 μήνες. Γυρίζω ύστερα από 2 μήνες και μαθαίνω πως η κοπέλα παντρεύτηκε πια με έναν πλούσιο της περιοχής. Έναν άνθρωπο που, αν και μεγαλύτερος από μένα, ήταν νέος ακόμα, που είχε σχέσεις στην πρωτεύουσα και μάλιστα με τον καλύτερο κόσμο, πράγμα που δεν είχα εγώ, που ήταν πολύ ευγενικός και μορφωμένος, ενώ εγώ δεν είχα καμία μόρφωση. Τόσο με στενοχώρησε αυτό που θόλωσε το μυαλό μου. Το σπουδαίο ήταν πως όταν έμαθα τότε ότι αυτός ο νέος τσιφλικάς ήταν αραβωνιαστικός της από καιρό και τον συναντούσα κι εγώ ο ίδιος πολλές φορές σπίτι της κοπέλας, μα δεν είχα παρατηρήσει τίποτα τυφλωμένος από τη μεγάλη ιδέα που είχα για τον εαυτό μου, αυτό όταν που με πείραζε πιο πολύ, ήταν που με πείραζε πιο πολύ απ' όλα. Πως δηλαδή έγινε να το ξέρουν σχεδόν όλοι και εγώ μονάχα να μην το γνωρίζω. Και ένιωσα μία μανία. Άρχισα να θυμάμαι, και αυτές τις στιγμές ερχόταν το αίμα στο κεφάλι μου, πως πολλές φορές της μίλησα σχεδόν καθαρά για την αγάπη μου μπροστά στον αρμονιαστικό της. Αργότερα τα σκέφτηκα καλύτερα, βέβαια, και θυμήθηκα πως καθόλου δεν κορόιδευε αυτός, μα απέναντίας έκοβε παιχνιδιάρικα αυτές τις κουβέντες και άρχιζε να μιλάει για κάτι άλλο. Μα τότε δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό και άρχισα να διψώ για εκδίκηση. Θυμάμαι τώρα με απορία πως ο θυμός μου εκείνος και η δίψα της εκδικήσεως φαινόταν σε μένα τον ίδιο καταπληκτικά. Ερέθησα επίτηδες στον εαυτό μου και τελικά κατάντησα ανόητος. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία και μια φορά μπροστά σε πολύ κόσμο κατάφερα να προσβάλλω τον αντίζηλό μου για μια εντελώς άσχετη αιτία. Τον ειρωνεύτηκα για μια γνώμη που είπε για ένα σπουδαίο γεγονός. Ήταν τότε το έτος 1826. Και τον ειρωνεύτηκα, καθώς λέγανε, έξυπνα και επιτυχημένα. Ύστερα τον ανάγκασα να μου ζητήσει εξηγήσεις και τότε εγώ απάντησα με τόση αγένεια και δέχτηκε την πρόσκλησή μου σε μονομαχία, παρόλη την τεράστια διαφορά που υπήρχε ανάμεσά μας. Γιατί εγώ ήμουν νεότερός του. Ασήμαντος, μα είχα μικρό βαθμό. Αργότερα έμαθα θετικά πως δέχτηκε την πρόκληση γιατί και αυτός κατά κάποιο τρόπο με ζήλευε. Με ζήλευε και πρώτα λιγάκι όταν ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Τώρα σκέφτηκε, αν η γυναίκα μου μάθει πως υπέμεινε την προσβολή του και δεν τόλμησε να με καλέσει σε μονομαχία, ίσως να τον περιφρονούσε αθελάτης και να κλονιζόταν η αγάπη της για αυτόν. Μάρτυρα βρήκα εύκολα ένα φίλο μου, υπολοχαγό του συντάγματός μας.
Αν και δεν απαγορευόταν αυστηρά η μονομαχία, ωστόσο ήταν της μόδας τότε, ιδιαίτερα στρατιωτικούς. Τόση είναι η δύναμη των αγρίων προλήψεων. Τελείωνε ο Ιούνιος. Η συνάντησή μας ορίστηκε μια άλλη μέρα έξω από την πολιτεία στις 7 η ώρα το πρωί. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Όταν γύρισα το βράδυ στο σπίτι, άγριος και αποτρόπαιος, θύμωσα με τον Αθανάσιο, τον υπηρέτη, και τον χτύπησα 2 φορές. Με δύναμη στο πρόσωπο, τόσο πολύ που έτρεξε αίμα. Δεν είχα πολύ καιρό στην υπηρεσία μου και συνέβη και άλλες φορές να το χτυπήσω, μα ποτέ με τέτοια αγριότητα. Και έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, αγαπητοί μου, μα το θυμάμαι ακόμα με ντροπή και οδύνη. Έπεσα να κοιμηθώ και με πήρε ο ύπνος κάπου για 3 ώρες. Ξυπνάω, είχε αρχίσει να χαράζει. Σηκώθηκα, δεν ήθελα πια να κοιμηθώ. Πλησίασα στο παράθυρο, το άνοιξα. Έβλεπα τον κήπο. Βλέπω ένα τέλειο ήλιος. Ζεστά, όμορφα, η φύση, τα πουλιά να κελαϊδούν. Τι είναι αυτό, σκέφτομαι. Πού νιώθω στην ψυχή μου σαν κάτι ποταπό και ανεπέσχυντο. Μήπως τάχα γιατί πάω να χύσω αίμα να σκοτώσω άνθρωπο. Όχι, σκέφτομαι. Μήπως τάχα είναι ότι φοβάμαι το θάνατο, φοβάμαι πως θα σκοτωθώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά κατάλαβα μονομιάς τι συνέβαινε. Ήταν που εχθές το βράδυ είχα χτυπήσει το Θανάση. Όλα τα είδα ξαφνικά, λες και ξαναγίνανε. Αυτός να στέκεται μπροστά μου, εγώ να τον χτυπάω, αυτός να μένει με το κεφάλι ψηλά μέσα στα αίματα, από τις μύτες να τρέχουν, να ταλαντεύεται και να πέφτει κάτω. Ένας άνθρωπος να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Τι έγκλημα. Ήταν για μένα μια σουβλερή βελόνα να διαπερνάει την ψυχή μου. Στέκομαι εκεί σαν χαμένος. Ο ήλιος λάμπει, τα φυλλαράκια χαρούμενα λαμπηρίζουν, τα πουλιά δοξολογούν με τον τρόπο τους κυλαϊδώντας. Σκέπασα με τις δυο μου παλάμες στο πρόσωπο, σωριάστηκα στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Έκλαψα πολύ. Θυμήθηκα τον αδελφό μου τον Μάρκελο και τα λόγια του που έλεγε πριν πεθάνει. Αγαπημένοι μου, γιατί με υπηρετείτε, γιατί με αγαπάτε, το αξίζω τάχα να δουλεύουν άλλοι για μένα. Και σκέφτηκα ξαφνικά, το αξίζω τάχα. Αλήθεια, από τότε που έγινα άξιος να με υπηρετεί ένας άνθρωπος που πλάστηκε και αυτό όπως εγώ κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τότε για πρώτη φορά καρφώθηκε αυτή η σκέψη μου στο κεφάλι. Μητερούλα μου, αλήθεια στο λέω, ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους, μονάχα που δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, μα αν το γνωρίζανε αμέσως θα γινόταν ο παράδεισος η γη. Θυμόμουν τα λόγια αυτά του αδελφού μου που έλεγε στη μητέρα του. Θεέ μου, μα μήπως τάχα είναι ψέμα αυτό. Σκέφτομαι αυτά και κλαίω. Ίσως είναι στα αλήθεια, ίσως και στα αλήθεια να είμαι ο πιο ένοχος από όλους και όλους να τους αδίγησα, ίσως να είμαι και ο χειρότερος των ανθρώπων. Ξαφνικά είδα όλη την αλήθεια. Τι πάω να κάνω, σκέφτηκα. Πάω να σκοτώσω τη μονομαχία έναν άνθρωπο αγαθό, μυαλωμένο που δεν μου έφταξε τίποτα, και να κάνω την γυναίκα του ταυτόχρονα δυστυχισμένη. Θα τη σκοτώσω κι αυτή, έτσι. Έμεινα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και έκλαιγα. Ξάφνου μπαίνει ο φίλος μου ο υπολοχαγός, κρατώντας τα πιστόλια. Άντε, μου λέει, καλά που σηκώθηκες. Φεύγουμε, είναι ώρα. Τότε εγώ τα έχασα εντελώς. Είχαμε βγει για να μπούμε στο αμάξι. Περίμενε 2 λεπτά, του λέω, θα γυρίσω αμέσως. Ξέχασα το πορτοφόλι μου. Έτρεξα κατευθείαν επάνω στο καμαρίνι, στο δωμάτιο του Θανάση. Αθανάσια, του λέω, σε χτύπησα χτες 2 φορές το πρόσωπο. Συγχώρεσέ με. Αυτός τρόμαξε. Έπεσε στα γόνατα και του έβαλα μετάνοια. Συγχώραμε, του λέω. Εκείνος έμεινε από έκπληξη σαν απολυθωμένος. Η ευγενιά σας, πατερούλη αφέντη μου, μα πώς εσείς, μα δεν το αξίζω, και έβαλε τα κλάματα. Σκέπασε ο Αθανάσιος με τις δυο του παλάμες στο πρόσωπο, γύρισε προς το παράθυρο και άρχισε να κλαίει τρέμοντας με αναφιλητά. Εγώ έφυγα, πήδηξα στο αμάξι, τράβα φώνασε στον αμαξά. Κοίτα, φωνάζω στο φίλο μου, κοίτα ένα νικητή, νάτος μπροστά σου. Ήμουνα σαν σε έκσταση, γελούσα σε όλο τον δρόμο, μιλούσα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αυτός με κοίταζε. Μωρέ, μπράβο,
Βλέπω πως θα τιμήσεις τη στολή μας, μου είπε. Έτσι φτάσαμε στον τόπο της μονομαχίας. Ήταν κιόλας εκεί όλοι οι άλλοι και μας περίμεναν. Μας βάλαν σε απόσταση 12 βημάτων, αυτός θα πυροβολούσε πρώτος. Έτσι ήταν η τάξη. Στέκομαι μπροστά του χαρούμενος κατά πρόσωπο, ούτε το μάτι μου δεν παίζει. Τον κοιτάζω, τον αγαπώ, γνωρίζω τώρα τι κάνω. Έριξε αυτός πρώτος. Μόλις η σφαίρα με γρατσούνισε στο μάγουλο και με πλήγωσε λίγο στο αυτί. Δόξα στο Θεό, φώναξε εγώ. Δεν σκοτώσατε, κυρία μου, άνθρωπο. Άρπαξα τότε το δικό μου πιστόλι, γύρισα. Οι άλλοι νόμισαν ότι θα πυροβολήσω κατά την τάξη της μονομαχίας. Εγώ πέταξα το πιστόλι στο δάσος μακριά. Ύστερα γύρισα προς τον αντιπαλό μου. Ευγενέστατε, κύριε, του λέω. Συγχωρέστε με τον ανόητο νεαρό που σας πρόσβαλα και σας λείψα και σας ανάγκασα τώρα να με πυροβολήσετε. Είμαι 10 φορές χειρότερος από εσάς. Ίσως και περισσότερο. Πιστέψτε με. Πέστε αυτά σε εκείνο το πρόσωπο που το τιμάτε περισσότερο από όλα στον κόσμο. Μόλις είπα αυτά και οι τρεις τους βάλανε τις φωνές. Τι είναι αυτά που λέει, θύμωσε ο αντιπαλός μου. Αφού δεν θέλατε να χτυπηθείτε, φώναζαν οι άλλοι, προς τι λέτε αυτά. Τους απήντησα, χθες ήμουν ανόητος, μα σήμερα έβαλα μυαλό. Για τα χθεσινά σας πιστεύω, μου λέει, μα για το σημερινό είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενά σας. Μπράβο, τους φωνάζω. Χειροκρότησα κιόλας. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Θα πυροβολήσετε, αξιότιμη κύριε, ή όχι? Όχι, του απαντώ. Μα αν θέλετε μπορείτε να πυροβολήσετε ακόμα μια φορά, όπως νομίζω, όμως νομίζω καλύτερα θα ήταν να μην το κάνετε. Φώναζαν οι μάρτυρες, περισσότερο ο δικός μου μάρτυρας. Αυτό είναι έσχος για το σύνταγμά μας, να ζητά συγγνώμη στο πεδίο της τιμής. Αν το ήξερα πως θα γινόταν έτσι, τότε στάθηκα εκεί μπροστά σε όλους με σοβαρότητα. Κύριε, λέω, ώστε είναι τόσο εκπληκτικό για την εποχή μας να συναντήσετε έναν άνθρωπο που να μετανιώνει για την ανοησία του και να παραδεχτεί δημόσια πως έχει άδικο? Μα, φώναξε ο μάρτυρας, αυτά στο πεδίο της τιμής. Σωστά, του απαντάω. Έπρεπε να παραδεχτώ το άδικο μόλις φτάσαμε εδώ πέρα πριν ακόμα πυροβολήσει και να μην τον παρασύρω στο μεγάλο αυτό και θανάσιμο αμάρτημα, μα τόσο πια έχουμε εξαθλειωθεί όλοι μας που μου ήταν αδύνατο να φερθώ έτσι, γιατί μονάχα τώρα που δέχτηκα τον πυροβολισμό από 12 βήματα απόσταση μπορούν τα λόγια μου να αξίζουν κάτι για σας. Αν τα έλεγα πριν από τον πυροβολισμό, θα λέγατε είναι δηλός. Φοβήθηκε τον πιστόλι και τη μονομαχία, φοβάται το θάνατο. Δεν αξίζει να τον ακούσουμε. Κύριοι, τότε τους φώναξα, κοιτάξτε τα δώρα του Θεού. Βλέπετε το φωτεινό ουρανό, τον καθαρό αέρα, τα απαλά χορταράκια, τα πουλιά. Όλη τη φύση και εμείς μονάχα είμαστε άθεοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε πως η ζωή είναι παράδεισος, γιατί φτάνει να θελήσει να το καταλάβουμε και τότε θα δούμε γύρω μας τον παράδεισο με όλη την ομορφιά και θα αγκαλιαστούμε σαν αδέλφια και θα κλάψουμε από χαρά. Ήθελα να συνεχίσω κι άλλα να τους πω και η πνοή μου κόπηκε. Ένιωθα τόσο γλυκά και ευτυχισμένα στην καρδιά μου που δεν ένιωσα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Σοφρονέστατα και ευσεβέστατα όσα λέτε, μου είπε ο αντίπαλος, πάντως είστε πολύ πρωτότυπος. Γελάστε, του λέω γελώντας κι εγώ, μα αργότερα θα με πενέσετε κι εσείς ο ίδιος. Μα και τώρα, μου λέει, είμαι έτοιμος να σας πενέσω. Ορίστε, σας απλώνω το χέρι μου, γιατί καθώς φαίνεται είστε ειλικρινείς. Όχι, του λέω, τώρα δεν είναι ανάγκη να με πενέσετε, μα ύστερα όταν θα γίνω καλύτερος και άξιος της εκτιμήσεώς σας, τότε να μου δώσετε το χέρι και καλά θα κάνετε. Γυρίσαμε στο σπίτι. Ο μάρτυράς μου σε όλο το δρόμο με έβριζε και εγώ τον φιλούσα. Αμέσως τα μάθανε όλοι οι συναδελφοί μας στη στρατιωτική σχολή και μαζεύτηκαν για να με δικάσουν εκείνη τη μέρα. Ατίμασες τις στολής μας, ας παρατηθεί, άρχισαν να λέγουν. Βρέθηκαν και οι υπερασπιστές. Όμως στάθηκε να τον πυροβολήσουν, είπαν οι υπερασπιστές μου. Στάθηκε να τον πυροβολήσει. Ναι, αλλά φοβήθηκε τους άλλους πυροβολισμούς και ζήτησε συγγνώμη στο πεδίο της τιμής, απαντούσαν άλλοι. Κάποιοι τρίτοι αντέλεγαν, μα αν φοβόταν τους πυροβολισμούς, θα έριχνε πρώτα κι αυτός πριν ζητήσει συγγνώμη. Όμως το πιστόλι του, γεμάτο, το πέταξε στο δάσος. Όχι, συμβαίνει κάτι άλλο. Τους ακούω εγώ, φίλοι μου, τους λέω, σύντροφοί μου, μη νοιάζεστε
για την παρέτησή μου. Την υπέβαλα κιόλας. Την υπέβαλα και όταν τη δεχτούν φεύγω αμέσως για μοναχός. Γι' αυτό παρετούμε. Μόλις το είπα αυτό, όλοι τους ως τον τελευταίο έβαλαν τα γέλια. Δεν μας το λέγεις από την αρχή. Τώρα όλα εξηγούνται. Τον καλόγερο ποιος τον κρίνει. Γελούσαν. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χαχανά τους, μα χωρίς να με κοροϊδεύουν, έτσι χαϊδευτικά εύθυμα με αγάπησαν ξαφνικά όλοι τους, ακόμα και οι πιο μανιασμένοι κατηγοροί μου, και αργότερα, όλο εκείνο το μήνα, ώσπου να εγκριθεί η παρέτησή μου, με είχαν μη στάξει και μη βρέξει. Αχ, καλό γερέ μας, μου λέγανε. Ο καθένας τους έβρισκε να μου πει και ένα καλό λόγο και προσπαθούσαν να με κάνουν να αλλάξω γνώμη, με λυπόντουσαν μάλιστα. Δεν σκέφτεσαι τι κάνεις για τον εαυτό σου? Όχι, λένε, δεν είναι φοβιτσάρης. Στάθηκε και τον πυροβόλησε και μπορούσε να πυροβολήσει και αυτός, μα είχε δει ένα όνειρο την προηγουμένη νύχτα ότι θα γίνει μοναχός. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Τα ίδια έλεγε όλη η πολιτεία. Πρώτα δεν με πρόσεχαν καθόλου, μα τώρα με δέχονταν στα σπίτια τους και άρχισαν να με προσκαλούν και άρχισαν να με αγαπούν. Και θα παρατηρήσω εδώ πως αν και μιλούσαν όλοι για τη μονομαχία, οι αρχές αποσιώπησαν την υπόθεση αυτή, γιατί ο αντιπαλός μου ήταν κοντινός συγγενής του στρατηγού και όλα αυτά που τελειώσαν έτσι χωρίς να χυθεί αίμα και δεν μας πήγαν στα δικαστήρια. Και άρχισα τότε να μιλάω ανοιχτά και άφοβα, παρόλα τα γέλια, γιατί όλοι γελούσανε, χωρίς καμιά βέβαια, χωρίς κακία βέβαια, αλλά με καλοσύνη. Αυτές οι κουβέντες γινόταν το περισσότερο σε συγκεντρώσεις στα σπίτια. Μα πώς μπορεί να φταίω εγώ για τα κρίματα όλων των άλλων, γελούσε κάποιος μπροστά μου. Μπορώ να φταίω τάχα για σας? Μα πού να το καταλάβετε αυτό, του απήντησα. Όταν όλος ο κόσμος από καιρό πια έχει πάρει άλλο δρόμο και όταν το ψέμα το νομίζουμε για αλήθεια και απαιτούμε από τους άλλους το ίδιο ψέμα, μα εγώ μια φορά στη ζωή μου φέρθηκα ειλικρινά και να τι έγινε. Με νομίζανε για παλαβό. Αν και με αγαπήσατε, τους λέω, γελάτε ωστόσο μαζί μου. Μα δεν μπορεί να μην αγαπήσει κανείς έναν άνθρωπο σαν και εσάς, μου απήντησε ένας άλλος. Βλέπω ξαφνικά να σηκώνεται εκείνη η κοπέλα για την οποία προκάλεσα τη μονομαχία που είχα τότε σκοπό να την παντρευτώ. Δεν την είχα παρατηρήσει καθόλου πως είχε έρθει εκείνη και εκείνη σε εκείνη την εσπερίδα τη συνάντηση στο σπίτι. Σηκώθηκε, με πλησίασε και μου έδωσε το χέρι. Επιτρέψτε μου, μου είπε, να σας εξηγήσω πως εγώ δεν γελάω μαζί σας καθόλου. Απέναντίας σας ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σας εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο. Με πλησίασε και ο άντρας της και ύστερα άρχισαν ξαφνικά να έρχονται όλοι κοντά μου, τόσο κοντά μονάχα που δεν με φιλούσαν. Ήμουν τόσο χαρούμενος. За порошенной вернусь одна на келью с надеждою в груди. Кромешное веселье теперь уж позади. Лампадку предпречистою зажгу, псалмы поя. В эту ночь я выстоял по милости ее. И в эту ночь я выстоял. И στις συγκεντρώσεις πρόσεξε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Θα ήταν περίπου 58 χρονών. Λιγομίλητος, παντρεμένος, είχε τρία παιδιά. Μία μέρα βράδυ ήρθε σπίτι μου και άρχισε να μου μιλεί ότι σας ακούω με περιέργεια και ήρθα να σας γνωρίσω και σας επισκέφτηκα. Κάθισε, του είπα, αρχίσαμε τη συζήτηση και άρχισε να με παινεί. Νομίζω πως με παινείτε περισσότερο από ό,τι αξίζω, του λέω. Όχι, κάθε άλλο, μου είπε. Πιστέψε με, είναι πολύ δύσκολο. Μα εσείς υπηρετήσατε την αλήθεια. Περιγράψτε μου, αν ίσως και δεν σας κακοφαίνεται αυτή η περιεργιά μου, τι ακριβώς νιώθετε τη στιγμή που αποφασίσατε την ώρα της μονομαχίας να ζητήσετε συγγνώμη? Μην νομίζετε ότι σας ρωτάω από επιπολαιότητα. Σας ρωτάω γιατί έχω
μυστικό σκοπό που θα σας το εξηγήσω αργότερα, αν δώσει ο Θεός και γίνουμε στενότεροι φίλοι. Όλη την ώρα που τα έλεγε αυτά, εγώ τον κοίταζα στο πρόσωπο. Ένιωσα πως του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Κατάλαβα ότι κάποιο κρύβει μυστικό ιδιαίτερο στην ψυχή του. Με ρωτάτε τι ακριβώς ένιωσα τη στιγμή που ζητούσα συγγνώμη από τον αντιπαλό μου. Μα καλύτερα να σας ιστορίσω την ιστορία από την αρχή. Και του διηγήθηκα όλα από την αρχή την ιστορία, πώς έγινε. Από αυτό μπορείτε και μόνο σας να καταλάβετε, του είπα τελειώνοντας, πως τη μονομαχία. Ήταν δύσκολο να κάνω αυτό που έκανα, γιατί είχα αρχίσει από το σπίτι ακόμα, στον ζητούντας συγχώρεση από τον Αθανάσιο, τον οποίο είχα χτυπήσει. Αυτός ακούγοντας με κοίταξε με βλέμμα, όλα αυτά μου λέει πολύ περίεργα μου φαίνονται, θα έρθω μια άλλη φορά και θα σας ξανασυναντήσω. Ερχόταν κάθε βράδυ, θα γινόμασταν πολύ φίλοι αν μου μιλούσε και για τον εαυτό του, μα για τον εαυτό του δεν μου έλεγε λέξη, όλο για μένα ρωτούσε. Παρ' όλα αυτά εγώ τον αγάπησα και σκέφτηκα, ποιος ο λόγος να μάθω τα μυστικά του, μου φτάνει που είναι δίκαιος άνθρωπος. Ύστερα, ενώ αυτός ήταν πολύ σοβαρός και πιο μεγάλος από μένα, ερχόταν σπίτι μου σε μένα που ήμουν νεαρός και δεν με περιφρονούσε. Έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα για τη ζωή από αυτόν. Το ότι η ζωή είναι παράδεισος, μου έλεγε ξαφνικά, αυτό το σκέφτομαι από καιρό. Είμαι πιο βέβαιος από εσάς γι' αυτό, αργότερα θα μάθετε το γιατί. Το ακούω αυτό και σκέφτομαι, φαίνεται πως κάτι θέλει να μου εξομολογηθεί, σκέφτηκα. Ο παράδεισος, μου λέει, είναι κρυμμένος μέσα στον καθένα μας. Τον έχω κι εγώ εντός μου, αν θελήσω, αύριο κιόλας θα πραγματοποιηθεί για μένα στα αλήθεια, για όλη μου τη ζωή. Κατάλαβα ότι κάτι θέλει αυτός ο άνθρωπος να μου διηγηθεί, να μου εκμυστηρευτεί. Μία βραδιά, χλωμός και κίτρινος καθώς ήταν, τον πονούσε το κεφάλι του, άρχισε να μου λέει. Του είπα, μήπως δεν αισθάνεστε καλά, είχε χλωμιάσει. Εγώ, ξέρετε, εγώ έχω σκοτώσει άνθρωπο, είπε. Το είπε και χαμογέλασε και έγινε άσπρος, σαν την κοιμωλία. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου, γιατί χαμογελάει. Χλώμιασα κι εγώ. Τι, εσείς, του φωνάζω. Βλέπετε, μου λέει εκείνος, με πεπλόσωπο χολωμό, πόσο δύσκολο ήταν να πω την πρώτη λέξη. Τώρα την είπα και νομίζω πως βρήκα το δρόμο. Θα προχωρήσω. Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα. Όταν ήρθε τρεις βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες. Νόμιζα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη το πίστεψα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μια πλούσια κυρία. Είχε νιώσει για αυτήν αγάπη και είχε ζητήσει να την παντρευτεί. Όμως εκείνη ήταν αρεβωνιασμένη με άλλον αξιωματικό και απέρριψε την πρόταση αυτή. Αυτός, γνωρίζοντας το σπίτι της, μπήκε στο δωματιό της μια νύχτα σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό γιατί ήταν ρυψοκίνδυνο. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτόφανη τέτοια τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα. Μπήκε στη σοφίτα, κατέβηκε στις κάμαρες, βρήκε μια σκάλα, κατέληγε στην πόρτα, γνώριζε ότι οι περαίτριες πολλές φορές την ξεχνούσαν ξεκλείδωτη και πράγματι έτσι ήταν. Φτάνοντας μέσα στο σκοτάδι ψηλαφυτά, μπήκε μέχρι την κρεβατοκάμαρα, έκυγε ένα καντήλι. Λες και έγινε επίτηδες, οι δυο καμαριέρες της είχαν φύγει χωρίς την αδειά της και είχαν πάει σε ένα γλέντι που γινόταν εκεί σε κάποια γιορτή. Οι άλλοι περέτες και οι περέτριες κοιμόντουσαν στην κουζίνα και στα άλλα δωμάτια και στο κάτω πάτωμα. Μόλις είδε την κοιμισμένη, άναψε το πάθος του, μα ύστερα τον κηρύψε η μανία της ζήλιας. Και χωρίς να γνωρίζει πώς, σαν μεθυσμένος, την πλησίασε με το μαχαίρι και τη χτύπησε στο στήθος, στην καρδιά και τη θανάτωσε. Ύστερα, με μια εγκληματική πονηριά, τακτοποίησε έτσι όλα που να στρέψει τις υπόνοιες προς τους υπηρέτες. Πήρε το πορτοφόλι της, τα κλειδιά, πήρε κάτω από το μαξιλάρι, άνοιξε κάτι πράγματα που βρήκε από το σιρτάρι, άφησε τις ομολογίες και τα κάτι χρεόγραφα, πήρε μόνο τα μετρητά, κάτι ρούβλια και μερικά χρυσαφικά, τα πιο μεγάλα, αφήνοντας κάποια άλλα που είχαν πολύ περισσότερη αξία.
Αφού τελείωσε όλα αυτά, έφυγε. Ούτε την άλλη μέρα όταν μαθαίρθηκε το έγκλημα, ούτε και αργότερα δεν πέρασε από κανενός να υποπτευθεί τον πραγματικό ένοχο. Νόμιζαν πως είναι κάποιος γνώριμος της σκοτωμένης και μάλιστα πολύ στενός φίλος της, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες την είχε επισκεφθεί, και έτσι υποπτεύθηκαν αυτόν τον δουλοπάρικο υπηρέτη, τον Πιότρ. Και όλες οι ενδείξεις βρέθηκαν εναντίον του. Ο μυστηριώδης επισκέψης είχε γίνει πια φίλος μου, τα εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν βασανίστηκε καθόλου από τύψεις. Ύστερα από λίγο καιρό υπέφερε για το έγκλημα, απ' τη λύπη ότι σκόντωσε μία γυναίκα που αυτή πλέον δεν υπάρχει, που σκοτώνοντάς την σκότωσε ό,τι αγαπούσε, ενώ η φωτιά του πάθους του εξακολουθούσε να τον καίει. Μα σχεδόν καθόλου δεν σκεφτόταν τότε για το αθώο χυμένο αίμα και για το σκοτωμένο άνθρωπο. Εξάλλου η σκέψη του πως το θύμα του θα μπορούσε να ανήκει σε έναν άλλον του φαινόταν αφόρητη, και γι' αυτό ήταν πολύ καιρό ήταν πεισμένος κατάβαθα πως δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά παρά να τη σκοτώσει. Στην αρχή τον βασάνιζε κάπως η σύλληψη του υπηρέτη, μα η αρρώστια και ο γρήγορος θάνατος του κρατουμένου, που πέθανε μετά, δεν ήταν στη φυλακή ο κρατούμενος, αυτόν που νόμιζαν για πραγματική φωνέα, και τα λεφτά και τα πράγματα που είχε κλέψει δεν τάραζαν καθόλου. Το κλεμμένο ποσό ήταν ασήμαντο, και αυτός ύστερα από λίγο δώρησε όλο αυτό το ποσό σε ένα νοσοκομείο της πόλεως. Το έκανε επίτηδες για να ησυχάσει τη συνείδησή του με την κλοπή, και ρίχτηκε με ενεργητικότητα στη δουλειά. Ζήτησε μονάχος από την υπηρεσία του να του αναθέσουν μια δυσκολότερη αποστολή που τον απορρόφησε 2 χρόνια, και έχοντας δυνατό χαρακτήρα ξεχνούσε σχεδόν όλα αυτά για το έγκλημα. Και όταν τα θυμόταν προσπαθούσε να μην τα σκέπτεται. Ρίχτηκε στη φιλανθρωπία, έκανε πολλά καλά για την πολιτεία και πολλές δωρεές και στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Και τον εκλέξανε μάλιστα μέλος φιλανθρωπικών σωματείων. Μα τέλος άρχισε να πέφτει σε μια βασανιστική συλλογή που δεν μπορούσε πια να υποφέρει τις τύψεις. Τότε βρήκε μια γυναίκα, την παντρεύτηκε, ελπίζοντας πως με το γάμο θα διαλύσει την αγωνία του και τη μοναξιά του και το μαρτύριο των τύψεων. Μα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Από τον πρώτο κιόλας μήνας του γάμου άρχισε να το βασανίζει αυτή η αδιάκοπη σκέψη. Να, μ' αγαπάει η γυναίκα μου, μα τι θα γινόταν αν τυχόν και το μάθαινε όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο παιδί και του το είπε εκείνη, αυτό ξαφνιάστη. Δίνω ζωή και εγώ ο ίδιος έχω σκοτώσει έναν άνθρωπο, σκεφτόταν. Μετά μεγάλωσε τα παιδιά, σκεφτόταν. Με τι δικαίωμα μπορώ να αγαπώ εγώ και να διδάσκω τα παιδιά μου και να τα ανατρέφω? Πώς μπορώ να τους μιλήσω εγώ για την αρετή, εγώ φωνιάς? Τα παιδιά όλο και μεγάλωναν. Δεν μπορούσε να τα χαϊδέψει, να τα κοιτάξει κατάματα. Κι όμως δεν μπορώ να τα κοιτάζω αθώα, σκεφτόταν. Στα καθαρά τους πρόσωπα δεν αξίζω. Είμαι φωνιάς. Τέλος άρχισε να βλέπει μπροστά του την απειλητική και ζωφερή οπτασία της σκοτωμένης, της αδικοχαμένης εκείνης γυναίκας. Άρχισε να βλέπει και τρομακτικά όνειρα, εφιάλτες. Θα τα εξαγοράσω όλα με αυτό το μυστικό μου μαρτύριο, σκεφτόταν. Μα και αυτό ήταν μάταιο. Όσο περνούσε ο καιρός, το μαρτύριό του μεγάλωνε. Ο κόσμος τον εκτιμούσε για τη φιλανθρωπική του δράση και μου το εξομολογήθηκε. Σκεφτόταν πολλές φορές να αυτοκτονήσει. Μα αντί για αυτό, καρφώθηκε στην καρδιά του μια άλλη σκέψη. Μια σκέψη που στην αρχή την έβρισκε ακαταλόγιστη, μα στο τέλος δεν μπορούσε να τα αποσπάσει. Ονειρευόταν να κάνει αυτό, να βγει μπροστά στον κόσμο και να ομολογήσει το έγκλημά του. 3 χρόνια τον βασάνιζαν αυτές τις σκέψεις. Η αποφασιστικότητά μου, λέει, γεννιόταν 3 χρόνια. Αλλά η δική σας περίπτωση στάθηκε μια αφορμή. Βλέποντας εσάς στη μονομαχία να ζητάτε συγγνώμη, κατηγόρησα τον εαυτό μου και σας ζήλεψα. Γι' αυτό ερχόμουν εδώ και γίνομαι φίλοι. Μα δεν θα σας πιστέψει κανείς, του είπα εγώ, όταν ομολογήσετε το έγκλημα. Έχουν περάσει 14 χρόνια. Έχω αποδείξεις, μου είπε. Ένα πράγμα πέστε μου, ένα μόνο, μου είπε. Λες και με ρωτούσε ότι εξαρτιόταν αυτά από μένα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά, η γυναίκα μου ίσως να πεθάνει από τη λύπη της, και τα παιδιά μου, αν και δεν θα χάσουν τους τίτλους ευγενίας και τα κτήματα, θα μείνουν όμως τα παιδιά ενός εγκληματία.
ενός που θα είναι στα κάτεργα φυλακισμένος. Και η ανάμνηση, τι ανάμνηση θα μείνει στα παιδιά μου από μένα? Εγώ σιωπαίνω, προσεύχομαι, σιωπηλός. Λοιπόν, μου λέει και με κοιτάζει, του απαντώ, πηγαίνετε, του λέω, να το ομολογήσετε το εγκλημά σας. Όλα θα περάσουν, μονάχα η αλήθεια θα μείνει. Τα παιδιά θα καταλάβουν όταν θα μεγαλώσουν πόσο αποφασιστικότητα υπήρχε μέσα στη μεγαλοψυχία σας. Έφυγε τότε και φαινόταν πως πραγματικά είχε πάρει πια την απόφαση. Μα παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έρχεται σπίτι μου ακόμα και άλλες φορές και δεν το αποφάσιζε να ομολογήσει. Τα βασάνισε την καρδιά μου. Ερχόταν αποφασισμένος και έλεγε, ξέρω πως θα κερδίσω τον παράδεισο, θα τον κερδίσω μόλις ομολογήσω. 14 χρόνια βρίσκομαι στην κόλαση. Θέλω να τιμωρηθώ. Θα δεχτώ τη δυστυχία και θα αρχίσω να ζω. Με το ψέμα μπορείς να διαβείς όλο τον κόσμο, μα να γυρίσεις πίσω δεν μπορείς. Τώρα, όχι μονάχα τον πλησίον μου, μα ούτε και τα παιδιά μου τον τολμώ να αγαπήσω. Θεέ μου, ίσως τα παιδιά μου να καταλάβουν πόσο υπόφερα και να μην με καταδικάσουν. Δεν είναι μέσα στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός. Ο Θεός βρίσκεται μέσα στην αλήθεια. Εγώ το απήντησα. Όλοι θα καταλάβουν τον άθλο σας. Και αν όχι τώρα, θα το καταλάβουν αργότερα. Γιατί υπηρετήσατε την αλήθεια. Την αλήθεια του Θεού και όχι την αλήθεια τη υγιεινή. Κάθε φορά μου λέει που μπαίνω στο δωμάτιό σας, με κοιτάτε και σαν να μου λέτε, δεν ομολόγησες ακόμα. Τι περιμένετε? Αποφασίστε την τύχη μου, αναφώνησε. Πηγαίνετε να τα ομολογήσετε όλα, του ψιθύρισα εγώ. Έχασα σχεδόν τη φωνή μου όταν έλεγα αυτά. Πήρα το τραπέζι του Άγιο Ευαγγέλιο και του έδειξα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο σημείο που γράφει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίδου πεσών εις την γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει λίγο πριν έλθει εκείνος. Το διάβασε και αυτός. Σωστά, μου λέει, σε αυτά τα βιβλία είναι καταπληκτικό τι μπορείς να συναντήσεις. Είναι εύκολο να ταχώνεις κάτω από τη μύτη του αλουνού. Μα ποιος τα γράφει, άνθρωπος τάχα? Το Άγιο Πνεύμα τα έγραψε, του λέω. Εκεί είναι εύκολο είναι να φλιαρεί κανείς, μου λέει, και χαμογέλασε. Μετά πήρα ξανά το βιβλίο σε άλλο μέρος, το άνοιξα και διάβασα από την προσεβραίους επιστολή το σημείο που λέγει «Τρομερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος». Το διάβασε και άρχισε να τρέμει. «Τρομερό», μου λέει. «Λοιπόν, χαίρετε. Ίσως να μην ξανάρθω πια. Θα ειδωθούμε στον παράδεισο. Ώστε είναι 14 χρόνια που έχω εμπέσει ισχύρας Θεού ζώντος. Έτσι λέγονται λοιπόν αυτά τα 14 χρόνια. Αύριο θα παρακαλέσω αυτά τα χέρια να μ' αφήσουν». Ήμουνα έτοιμος να τον αγκαλιάσω, να τον ασπαστώ, μα δεν τόλμησα. Το πρόσωπό του ήταν τόσο θλιμμένο. «Θεέ μου», σκέφτηκα, «τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος». Έπεσα στα γόνατα εκείνη τη νύχτα, έκλαψα και προσευχήθηκα στην Παναγία μου να τον βοηθήσει. Πέρασε κάπου μισή ώρα που έμεινα γονατισμένος και ανοίγει η πόρτα και ξαναμπαίνει. Νομίζω, λέει, πως κάτι ξέχασα, το μαντίλι μου. «Ας καθίσω λίγο». Κάθισε. Εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά του. «Καθίστε κι εσείς», μου λέει. Κάθισα. Μείναμε κάπου έτσι δύο λεπτά και με κοίταζε επίμονα. Μετά χαμογέλασε και με έσπισε στα αγκαλιά του και με φίλησε. «Να, θυμάμαι», μου λέγει, «πως ήρθα εδώ για δεύτερη φορά. Ακούς? Να το θυμάσαι, ήρθα για δεύτερη φορά». «Πρώτη φορά μου μίλησε στον ελληνικό. Έφυγε». «Αύριο», σκέφτηκα εγώ. Έτσι και έγινε. Εκείνο το βράδυ δεν το ήξερα πως την άλλη μέρα είχε τα γενέθλιά του. Τις τελευταίες μέρες δεν έβγαινε από το σπίτι του και δεν μπορούσε από κανένα να το μάθω. Από κάθε τέτοια μέρα μαζεύονταν πολλοί. Έτσι και έγινε. Μετά το γεύμα σηκώθηκε, μέσα στα χέρια του κρατούσε την επίσημη αυτοκαταγγελία του προς τις αρχές. Ήταν μια λεπτομερεστάτη περιγραφή του εγκλήματός του. «Αποβάλλω τον εαυτό μου», έγραφε, «από την κοινωνία των ανθρώπων σαν τέρας που είμαι. Ο Θεός με επεσκέφθηκε. Θέλω να υποστώ το μαρτύριο». Έφερε αμέσως και αράδιασε στο τραπέζι όλα ό,τι ήταν για να δείξει την ενοχή του. Τα χρυσαφικά της γυναίκας που είχε δολοφονήσει,
το ένα μενταγιόν, το σταυρό της, το μενταγιόν είχε το προτρέτο του αρεβωνιαστικού της, το σημειωματάριό της, είχε και δύο γράμματα. Το ένα του αρεβωνιαστικού της, όπου της έγραφε ότι θα έρθει σύντομα, και το άλλο το δικό της που απαντούσε, το είχε μάλιστα μισοτελειώσει και το είχε αφήσει το τραπεζάκι για να το συμπληρώσει την επόμενη μέρα. Τα δύο γράμματα τα είχε τότε πάρει μαζί του. Αλλά γιατί τα φύλαγε 14 χρόνια, αντί για να τα καταστρέψει σαν τεκμήρια του εγκλήματος? Κι όμως δεν τα κατάστρεψε. Απόρρισαν όλοι και φρίξανε. Κανείς δεν θέλησε να το πιστέψει. Οι αρχές και το δικαστήριο δεν μπορούσαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση. Μας σταμάτησαν και αυτοί. Αν τα πράγματα που παρουσίαζε γεννούσαν υπόνοιες, όμως έφτασαν στο συμπέρασμα πως κι αν ακόμα αυτά τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, και πάλι δεν θα μπορούσε να στηριχθεί κανείς με βάση μόνο αυτά σε κατηγορία. Άκουσα πως η αυθεντικότητά τους πιστοποιήθηκε αργότερα και από μαρτυρίες πολλών γνωστών και συγγενών της σκοτωμένης, πως γι' αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μα δεν ήταν γραφτό να ξεκαθαρεστεί αυτή η υπόθεση. Ύστερα από 5 μέρες μάθαμε ότι εκείνος ο δύστυχος άνθρωπος αρρώστησε βαριά. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι αρρώστια, πάντως έπεσε στο κρεβάτι. Δεν με αφήναν για να τον επισκεφτώ. Και όχι μόνο η γυναίκα του, αλλά και όλη η πολιτεία άρχισαν πλέον να με κατηγορούν. Εσείς φταίτε, μου λέγανε. Εγώ σιώπαινα, ευτυχισμένος μέσα μου να βλέπω να εκδηλώνεται η θεία χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε ορθωθεί ενάντια στον ίδιο τον εαυτό του και τον είχε έτσι τιμωρήσει. Όσο για την τρέλα του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έλεγαν ότι έχασε τα λογικά του. Τελικά τον επισκέφθηκα. Τον είδα κίτρινο στο κρεβάτι, έτρεμε. Πάρα πολύ χλωμό. Τετέλεστε, μου είπε. Καιρό έχω να σε δω. Γιατί δεν ερχόσουν τόσο καιρό? Δεν του είπα πως δεν με αφήνανε. Ο Θεός με λυπήθηκε και με φωνάζει κοντά του, μου λέγει. Ξέρω πως πεθαίνω, μα νιώθω χαρά και γαλήνη, γιατί πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια νιώθω τέτοια ευτυχία. Ένιωσα με μιας στην ψυχή τον παράδεισο, μόλις έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα πια τολμάω να αγαπώ τα παιδιά μου και να τα φιλώ. Δεν με πιστεύουν. Κανένας δεν με πιστεύει. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι δικαστές μου. Και τα παιδιά μου που ποτέ δεν θα με πιστέψουν. Σε αυτό βλέπω σίγουρα πως ο Θεός εσπλαχνίστηκε τα παιδιά μου. Δεν θα πεθάνω και το όνομά μου θα μείνει για αυτούς ακυλίδωτο. Τώρα προαισθάνομαι το Θεό. Η καρδιά μου είναι χαρούμενη σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Έκανα το καθήκον μου. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τον είδα να πνίγεται. Θα κουβεντιάσουμε όταν θα ξανάρθω, του είπα. Θυμάσαι που ξαναήρθα τότε τα μεσάνυχτα για δεύτερη φορά, μου είπα. Ξέρεις γιατί ήρθα? Τον κοίταξα. Ήρθα, μου λέει, για να σε σκοτώσω. Εγώ ανατρίχιασα. Βγήκα από τότε, λέει, στο σπίτι έξω και γύριζα στους δρόμους. Ξαφνικά σε μίσησα. Τόσο πολύ, όχι πως φοβόμουν πως θα με καταδώσεις, αυτό ούτε καν το σκέφτηκα, αλλά έλεγα πως μπορούσα να τον αντικρίσω εάν δεν ομολογήσω, και αν ακόμα βρισκόσουν πέρα από 9 βουνά, ζωντανός όμως και πάλι θα μου ήταν ανυπόφορη η σκέψη μου πως ζεις και τα ξέρεις όλα και με κρίνεις. Σε μίσησα, λες και εσύ ήσουν η αιτία για όλα που έφτυγες. Ξαναγύρισα τότε και θυμόμουν πως το τραπέζι σου είχε ένα μαχαίρι. Κάθισα και σε παρακάλεσα και εσένα να κάτσεις, και ένα λεπτό σκεπτόμουν. Αν σε σκότωνα, θα χανόμουν κι εγώ με αυτό το φόνο, έστω κι αν δεν έλεγα τίποτα για το προηγούμενο έγκλημα. Μα αυτό δεν το σκεπτόμουν καθόλου ούτε εκείνη τη στιγμή. Σε μισούσα μονάχα και ήθελα να σε εκδικηθώ, αλλά ο Κύριος νίκησε το διάβολο στην καρδιά μου και ειρήνευσα. Μάθε πως ποτέ δεν βρέθηκες όσο εκείνη την ώρα τόσο κοντά στο θάνατο. Ύστερα από μια εβδομάδα πέθανε. Όλη η πολιτεία συνόδευσε το φερετρό του. Ο ιερέας της Μητροπόλεως έβγαλε ένα συγκινητικό λόγο. Κλαίγανε για την τρομερή αρρώστια που έκοψε το νήμα της ζωής του, μα όλη η πολιτεία άρχισε να με εχθρεύεται μετά την κηδεία, τόσο που πάψαν να με δέχονται στα σπίτια τους. Είναι αλήθεια πως μερικοί στην αρχή, λίγοι, σιγά σιγά όλο και περισσότερο, άρχισαν να πιστεύουν πως είχε πει την αλήθεια και με επισκεφτόταν πολλές φορές και με ρωτούσαν με μεγάλη περιέργεια. Γιατί σου αρέσει του ανθρώπου να. Γιατί του αρέσει του ανθρώπου να βλέπει να ταπεινώνεται και να ντροπιάζεται ένας που περνούσε για αναμάρτητος. Μα εγώ δεν είπα τίποτα και σε λίγο έφυγα εντελώς από την πολιτεία και σε 5 μήνες ο Κύριος ο Θεός μου αξίωσε να ακολουθήσω το σίγουρο και αγιασμένο δρόμο του μοναχισμού και ευλόγησα το αόρατο χέρι μου που, του αόρατο χέρι που, που, είχε, που μου είχε δείξει ο Θεός αυτό το δρόμο. Όσο για τον πολυβασανισμένο δούλο του Θεού Μιχαήλ, το θυμάμαι κάθε μέρα στις προσευχές μου έως τώρα. Μουσική.
Αδελφοί μου, σκέφτομαι τι είναι η κόλαση και ξέρω πως είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Και το Θεό δόξα, Άνθη από την Αγία Ρωσία, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.